Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά απόψε. Ήθελα να σας πω, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες τη συνέντευξη στο Sky του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί βγήκε να μιλήσει. Για να υπερασπιστεί πιθανώς το έργο του. Για να τον ξαναθυμηθεί ο κόσμος. Μπορεί να τον δούμε, κύριε Καλοκαίρι. Μπράβο, με προλάβατε. Να τον δούμε και φωτογραφία. Για να τον ξαναθυμηθεί ο κόσμος, οι πολίτες, για να προσπαθήσει να σπηλώσει όπως έκανε τον σημερινό πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ενώ δεν άφησε ούτε απ' έξω και τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, για να υπερασπιστεί τους κολλητούς του, τον κύριο Τσοχατζόπουλο, τον κύριο Παπαντονίου, τον κύριο Τσουκάτο, τον κύριο Μαντέλη, για να πει καλά λόγια για τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για να ζητήσει πρόωρες εκλογές όπως ζητάει και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς επιδιώκει, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κώστας Σιμίτης? Λέτε να θέλει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη στήριξη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας και άλλων συμμάχων του. Η τελευταία φωτογραφία είναι πολύ ωραία που ετοίμασε ο Πάνος ο Κουτσικώνας με τους κολλητούς φίλους του κυρίου Σιμίτη. Κύριε Καλοκαίρι, να την ξαναδείξουμε την τελευταία φωτογραφία. Εδώ τον βλέπετε, τον πρώην Πρωθυπουργό, φίλες και φίλοι, ανάμεσα σε υπουργούς του, και θα έλεγα ότι ήταν και η ηγετική ομάδα όταν ήταν στην Πρωθυπουργία ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο κύριος Παπαντονίου, ο κύριος Τσουκάτος και ο κύριος Μαντέλης. Θα πούμε πολλά σήμερα για τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Σιμίτη, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ ρεπορτάζ, αλλά θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους μου απόψε. Είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο γνωστός δημοσιογράφος και πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Βελόπουλε, καλησπέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια άλλη μέρα. Να λέμε καλημέρα. Και δύο και τρία, καλημέρα θα πούμε. Μήπως το παράθυρο είναι λίγο ανάποδο, κύριε Καλοκαιρινέ? Γιατί είμαι δεξιά, εγώ ενοχλεί. Ή είναι κανονικό το παράθυρο? Όχι, δεξιά, εσείς επιλέγετε που θα είστε. Όχι, τώρα είστε. Δεξιά, στο παράθυρο. Τώρα είμαστε σωστά. Κάναμε λάθος. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είμαστε αριστερά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Πώς είστε? Αντέχουμε. Αντέχουμε. Με πολύ κόπο. Κλείνει η αξιολόγηση, φίλες και φίλοι, εντός των προσεχών ωρών. Έκλεισε από προχθές. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ, θα τα πούμε όλα, κύριε Βελόπουλε. Έκλεισε από προχθές. Ο κύριος Βελόπουλος λέει έκλεισε από προχθές η αξιολόγηση. Μα το χρηματιστήριο από χθες ανεβαίνει η πυροτοδός. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχει κλείσει η αξιολόγηση. Το χρηματιστήριο όντως ανεβαίνει. Για να ανεβαίνει, αλλά ξέρανε και είχαν εξωτερική ενημέρωση. Τώρα, στον κόσμο θα λέμε αυτά που συμβαίνουν δημοσιογραφικά. Για να ανεβαίνει το χρηματιστήριο, κύριε Λιάτσο, ήταν σίγουροι ότι η αξιολόγηση υπογράφει. Τώρα η παραμύθια του Μαξίμου και των διαρροών που γίνονται. Και ανεβαίνουν και οι μετοχές των τραπεζών, αν δεν κάνω λάθος. Σε δύο μέρες θα ξαναπέσουν. Σε δύο μέρες θα ξαναπέσουν. Μα τώρα τζογκάρουν, σορτάρουν. Δεν είναι πραγματική οικονομία αυτή. Μάλιστα. Για όσους ξέρουν τουλάχιστον το χρηματιστήριο, οικονομικά. Κύριος Θανάσης Μιχελής, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την Φθιώτιδα. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, κύριε Μιχελή. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα και για την συνέντευξη Σιμίτη. Έχουμε να πούμε και για τη διαπραγμάτευση και φυσικά έχουμε να πούμε και για το θέμα της ΔΕΗ και για τον κύριο Στουρνάρα, αν θέλετε, θα πούμε πολλά. Έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα. Η κυρία Άννα Καραμαλή, είχα πάρα πολύ καιρό να τη δω και χαίρομαι που τη βλέπω. Γνωστή δημοσιογράφος, καλή δημοσιογράφος, κυρίως στο αθλητικό κομμάτι, η κυρία Καραμαλή. Βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά. Κυρία Καραμαλή, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Των Αθηνών. Πάντα. Πώς είστε? Καλά, παλεύουμε. Όλοι παλεύουμε. Άλλοι αντέχουμε, άλλοι παλεύουμε. Είμαστε φίλες και φίλοι. Άλλοι κάνουν πως παλεύουν και άλλοι παλεύουν. Αυτό το για πού χτυπάει το καμπανάκι τώρα αυτό? Για τον συνάδελφο. Για τον κύριο Μιχελή, για τον συνάδελφο, γιατί? Και όμως. Μάλιστα. Γιατί μάχονται. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος είναι μαζί μας, σύμβουλος κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Κύριε Μάντζο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε. Πώς είστε? Πολύ καλά. Και καλύτερα, αφού δεν έχουμε τον κύριο Σιμίτη απέναντί μας στη συνέντευξη, να γλιτώσουμε την τηλεθέαση. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτή η εκπομπή, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί εγώ συνηθίζω να τα λέω όλα. Ο κύριος Σιμίτης χθες έκανε 23%. Το Σαρβάρι δεν το είχε. Και πήρε και 45% από το Σαρβάρι που προηγείται. Αυτό έπρεπε να πούμε. Υποκανονικές συνθήκες, αυτή η συνέντευξη, επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε να μιλήσει πάρα πολλά χρόνια, περισσότερο από 10 χρόνια, κανονικά θα έπρεπε να κάνει 50%.
Το ότι κάνει μόνο 23% και παίρνοντας ένα LinkedIn γύρω στο 44-45% από το Survivor. Σωστά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ κύριε Μάντζε, ότι δεν πουλάει πολύ. Καλά, δεν πουλάει πολύ. Μήπως θέλει το κανάλι. Δεν πουλάει. Την επόμενη φορά. Δεν ξέρω αν θα. Ο Sky μια χαρά πάει από τηλεθέαση. Και μάλιστα και με το Survivor του έχει σκίσει όλου. Γιατί μετράει τελευταία εικόνα που δείξατε. Ποια λέτε, τώρα δεν έχω δείξει ακόμα. Δεν έχω αποτυπωθεί. Δεν έχω δείξει ακόμα. Έχει αποτυπωθεί στη μνήμη των Ελλήνων. Δεν έχω δείξει ακόμα τίποτα. Ποιο είναι το, δεν κατάλαβα. Είναι με το Σιμίτι, με τη Γερματά, με τον Βανδρέου, με τον Βενιζέλο, με ποιου από όλου. Η κουβέντα ξεκινάει. Τώρα θα έρθω στον αγαπητό κύριο Σοφιανό. Η κουβέντα ξεκινάει με το που πέφτει το σήμα. Με το που πέφτει το σήμα ξεκινάει η εκπομπή. Και εδώ είμαστε δημοκρατικά. Μιλάμε ελεύθερα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Νίκο Σοφιανέ. Καλησπέρα, τι κάνετε. Πολύ καλά εσείς, ευχαριστώ που ήρθατε. Γενικός Γραμματέας ΕΒΕΑ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα δηλαδή έχουμε δύο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλές φορές έρχονται δύο από το ΣΥΡΙΖΑ και μου λένε γιατί έφερε σήμερα δύο από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι, ξέρω εγώ, έναν και έναν. Και έναν συνοδοιπόρο τρεις. Ο κ. Βελόπουλος. Λαός δεν ήταν ικανό. Παρακαλώ. Μπορώ να μιλάω και μόνος μου, δεν έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζομαι εγώ ούτε. Κύριε Βελόπουλε, τι. Ούτε, αυτό ήταν, ήταν ωραία σπόντα. Ήταν ωραία σπόντα. Αναγορεύω από τώρα εκπρόσωπο τύπου του κόμματος τον κύριο της Ιφθιότητος. τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. τον κύριο Μιχέλη, είπαμε τον κύριο Θανάση Μιχέλη. Τον κύριο Μιχέλη. Ψάχνετε για τρίτο να σας βγάλω εγώ από την δύσκολη θέση πάντα. Τη Νέα Δημοκρατία είστε εσεί. Εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Δεν χρειάζεται. Εγώ με νεκροφιλελεύθερες πολιτικές δεν μπορώ να συμφωνήσω, κύριε Δάτσο. Με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εσείς, κύριε Βελόπουλε, με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με ακραίο νεοφιλελεύθερες πολιτικές είναι, που πουλάω τα πάντα δεν συμφωνώ. Είναι ακραία νεοφιλελεύθερος ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν ή πουλάνε, ο ΤΕ πουλάνε, ό,τι υπάρχει το πουλάνε. Τι θα μας μείνει στο τέλος, τίποτα. Και είναι οι μοναδικές εταιρείες που μπορούν να φέρουν κέρδη στην Ελλάδα. Θα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Όταν η Βρετανία δεν έχει πουλήσει τις μονάδες παραγωγής, ούτε λιγνίτ, ούτε τίποτα. Τίποτα. Μπορεί να πουλήσει ό,τι θες άλλο. Καλό, δεν τα πουλάς. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το πουλάς και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Με μια διαφορά ότι εμείς η πρότασή μας ήταν για τον Αδημαία για τη μικρή ΔΕΗ. Το 66% θα είχαμε το 66% και έξι, θα κρατούσε το δημόσιο για να απελέγχει τις αποφάσεις. Καλά, δεν είναι είχαμε βάλει στον αγοραστή να και έχει επενδύσει 5 δις, ενώ τώρα το δίνουν μπιτ παρά. Και το 30% των πελατών που πληρώνουν θα τους δίνετε και αυτούς τζάμπα πελάτες. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Θα τα πούμε σε λίγο. Και τριπλά έχουμε και τριπλά. Μπράβο κύριε Καραμαλή. 30% των πελατών δεν το δίνει κανένας, κυρία μου. Γιατί ξέρω εγώ, κύριε Καραμαλή, έχω πελάτες δικούς μου. 30% πελάτες δεν δίνει κανένας. Πελάτες άλλους 500 φίλους. Άλλο λέω σε εταιρεία μου, πελάτες μου, τα τηλέφωνά του και του εργαζόμενου. Θα μονοπολίσει ο κύριος Βελόπουλος στην εκπομπή σήμερα, να το ξέρω. Δεν μονοπολίει ο κύριος Βελόπουλος, αλλά ξέρετε είναι για συγκράτηση. Ενοχλείτε κύριε Σοφιανέ, άμα ενοχλήσετε να μιλάω, εντάξει, αφού το λέει και ο Σοφιανός. Εγώ θέλω να έρθουμε λίγο να ξεκινήσουμε. Απλά είστε τρεις κειμένες. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τη συνέντευξη του κυρίου Σιμίτη, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πόσοι την παρακολουθήσατε, γιατί πολλοί είδατε και τον κύριο Καζάκη χθες εδώ στην εκπομπή. Και αυτό είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικό. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη πλέον από τηλεθέαση, ούτε ευλογάμε τα γένια μας, ούτε κάνω ανακοινώσεις για την τηλεθέαση της εκπομπής. Το τι είναι η εκπομπή το ξέρουν οι διευθυντές προγράμματος των καναλιών, το ξέρει το Κόντρα πάνω απ' όλα, εγώ και οι τηλεθεατές, εσείς. Ξέρετε τι είναι η εκπομπή, δεν χρειάζεται να ευλογάμε τα γένια μας, τι κάνουμε κάθε βράδυ εδώ πέρα. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, για δείξτε την ωραία φωτογραφία, γιατί άρεσε σε όλους τους καλεσμένους μου απόψε. Η φωτογραφία με τον κύριο Σιμίτη και τους τέσσερις άρεσε πάρα πολύ. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, φίλες και φίλοι, είναι φυλακή. Είναι πίσω από τα σίδερα του Κορυδαλού. Είναι έγκλειστος για κακουργήματα, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Διότι τα άλλα δικήματα που ήταν κατηγορούμενος είχαν παραγραφεί. Ο κύριος Παπαντονίου, χθες πήγαν 6 ογκοθέστατες δικογραφίες στη Βουλή, ψήφισαν 252 βουλευτές και έχουμε προανακριτική για τα εξοπλιστικά με τον κύριο Παπαντονίου. 6 δικογραφίες, φίλες και φίλοι. Με βαρύτατα δικήματα. Που από ό,τι μου λένε, έκαναν πολύ καλή δουλειά οι ανακριτές και οι εισαγγελείς και έχουν ζημιώσει, σύμφωνα με τις δικογραφίες που υπάρχουν, το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή το δικό μας χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων, πολλά δισεκατομμύρια οι επιλογές του κυρίου Παπαντονίου, οι οποίες θα εξεταστούν από τους Έλληνες βουλευτές όλων των κομμάτων. Και μπράβο στην Ελληνική Βουλή που 252 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της προανακριτικής επιτροπής. Και 3 όχι και 4 λευκά και 41 πόντες. Και 41 πόντες. Σχολιάσουμε και αυτό. Και αυτό να σχολιάσετε, έχετε δίκιο. Αλλά 252 νομίζω πάρα ότι είναι, σημαντικό. Κύριε Μιχελίνας, πολύ μεγάλος αριθμός. Πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε λοιπόν για τον κύριο. Δείξτε τη φωτογραφία, κύριε Καλοκαιρινέ. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος είναι στα σίδερα, στα πίσω από τα σίδερα μάλλον. Ο κύριος Παπαντονίου είναι κατηγορούμενος έχοντας παράλληλα εκτός από τις 6 δικογραφίες. Κύριος Σταύρος Θοδωράκης, φίλες και φίλοι, έκανε, εγώ δεν το περίμενα. Διότι ο κύριος Σταύρος Θοδωράκης έχει πολύ καλή σχέση με τον κύριο Σιμίτη.
Και επειδή εγώ σκέφτομαι και λίγο ανάποδα μερικές φορές, σκέφτηκα, λέτε, ανακοίνωσε χθες δημοσίως στην ομιλία του στη Βουλή, ότι έχει, λέει, τρεις λογαριασμούς στην Ελβετία, ο κύριος Παπαντονίου. Θα σας πω και σε λίγο τι αποκαλύπτει το πρωί η Contra News. Αλλά λέτε την πληροφορία στον κύριο Θοδωράκη να την έδωσε ο κολλητός του, ο κύριος Σιμίτης, να πει ότι ο Παπαντονίου έχει τρεις λογαριασμούς στην Ελβετία. Είναι και αυτό μια σκέψη. Διότι ο Παπαντονίου τον βάζει στον κάδρο των εξοπλιστικών τον κύριο Σιμίτη εσχάτως με δηλώσεις που κάνει. Άρα κάτι υπονοεί ο κύριος Παπαντονίου όταν αναφέρεται στον κύριο Σιμίτη ότι κάναμε τα εξοπλιστικά μαζί με τον Πρωθυπουργό κτλ. Κτλ. Και βγαίνει χθες ο κύριος Θοδωράκης και λέει: ο Παπαντονίου δεν το ξέρει κανείς. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν το ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρει η Νέα Δημοκρατία και το έμαθε ο Σταύρος Θοδωράκης, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι καλός πολιτικός. Δημοσιογράφος πάντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μας είπε ότι έχει τρεις λογαριασμούς στην Ελβετία. Λέτε να είπε ο κύριος Σιμίτης στο φίλο του, το Σταύρο Θοδωράκη, ότι έχει τρεις λογαριασμούς ο κύριος Παπαντονίου και η σύζυγός του. Το, από πού έχουν έρθει αυτά τα χρήματα, θα σας πω τι γράφει Contra News σε λίγο. Το τρίτο πρόσωπο, φίλες και φίλοι, είναι ο φίλος μου ο κύριος Θεόδωρος Τσουκάτος. Ωραίος φίλος. Ο κύριος Θεόδωρος Τσουκάτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραδέχτηκε και είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου με άλλους 60 για τη Siemens, για την πολύκροτη δίκη της Siemens, ότι πήρε 1 εκατομμύριο μάρκα από τη Siemens και τα πήγε στο ταμείο του Πασόκ. Ήτανε ο εξαπορήτων επιστήθιος συνεργάτης του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Και ήταν ο άνθρωπος στον οποίο οφείλει πάρα πολλά ο πρώην Πρωθυπουργός για την νίκη του στις εκλογές. Και μάλιστα τον είχαν ονομάσει τότε στρατηγό. Τον κύριο Τσουκάτο τον λέγανε ο στρατηγός. Στρατηγός της νίκης του Σιμίτη κτλ. Ο κύριος λοιπόν Τσουκάτος πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε, θα το πείτε, δεν ξέρω πώς θα το πείτε. Δόθηκε το Πασόκ, θα πείτε, δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δίνει τώρα μαύρα λεφτά σε μια σακούλα, σε μια βαλίτσα, σε οτιδήποτε θέλετε. Και πάνε αυτά τα λεφτά στο ταμείο του Πασόκ. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει εγγραφή στον ισολογισμό του Πασόκ για το 1 εκατομμύριο μάρκα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Τι έχει συμβεί. Και έχουμε και τον κύριο Μαντέλη, ο οποίος επίσης δικάζεται, διότι δωροδοκήθηκε με περίπου 400 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο, σε 2 φορές ή 3 φορές, από τη Siemens πάλι. Όλοι αυτοί λοιπόν, Παπαντονίου, Τσοχαντζόπουλος, Τσουκάτος και Μαντέλης, ήτανε οι πιο στενοί συνεργάτες του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Για αυτούς λοιπόν ο κύριος Σιμίτης δεν έχει ακούσει, φίλες και φίλοι, το παραμικρό. Δεν έχει πει κουβέντα για μίζες. Δεν έχει πει καμία κουβέντα για τον Τζοχατζόπουλο, τον Παπαντονίου, τον Τζουκάτου και τον Μαντέλη. Δεν ξέρει τίποτα. Αλήθεια, τι πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σιμίτης όταν δεν καταλάβαινε τι του γινόταν δίπλα του. Για τη χρεοκοπία έδειξε τον Κώστα τον Καραμαλή. Για το μνημόνιο έδειξε τον Γιώργο Παπανδρέου. Υποστήριξε ο κύριος Σιμίτης ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος χάθηκε στη διετία 2008-2009. Εκεί δηλαδή που κορυφωνόταν η κρίση, φίλες και φίλοι. Ήταν μια κρίση που δεν έπληξε μόνο την Ελλάδα. Είχε πλήξει σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. Έριξε πολύ μεγάλο μερίδιο στον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο κύριος Σιμίτης, τον οποίο αποκαλεί ούτε λίγο ούτε πολύ ασόβαρο, δηλαδή τον λέει πολιτικό βλάκα τον Γιώργο Παπανδρέου, ο σύντροφός του, ο Κώστας Σιμίτης, και λέει μετά από 7 χρόνια θυμάται, μετά από 7 χρόνια θυμάται, ότι κακώς μας έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου στο μνημόνιο. Αυτό το πολιτικό ήθος του κυρίου Σιμίτη, φίλες και φίλοι, θα το αξιολογήσετε και θα το κρίνετε εσείς. Από εκεί και πέρα δεν έχει παραδεχτεί τίποτα. Ούτε για την Ολυμπιάδα και τα Ολυμπιακά έργα και τις απευθείας αναθέσεις. Ούτε για τα εξοπλιστικά. Ούτε για τα πλαστά στοιχεία με τα οποία μας έβαλε στην ΟΝΕ. Για τα οποία το έχω πει αρκετές φορές, θα το ξαναπώ και σήμερα. Ο επίτροπος, ο κύριος Μοσχοβησί, ο Γάλλος, στο τελευταίο βιβλίο που έβγαλε, γράφει ρητός και κατηγορηματικός που λένε, ότι με πλαστά, αφήστε τη φωτογραφία, ότι με πλαστά στοιχεία μας έβαλε ο κύριος Σιμίτης στην ΟΝΕ, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Μοσχοβησί το γράφει αυτό ξεκάθαρα στο τελευταίο βιβλίο. Δεν λέει κουβέντα για τα ίμια, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σιμίτης. Χάθηκαν 3 παλικάρια, νέοι άνθρωποι, αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, όταν κατέπεσε το ελικόπτερο υπό πολύ περίεργες συνθήκες. Άλλοι λένε ότι το ρίξαν οι Τούρκοι, άλλοι λένε άλλα πράγματα. Στα ίμια. Και το τελευταίο, το κερασάκι στην τούρτα. Ο κύριος Σιμίτης ζητάει εκλογές, φίλες και φίλοι. Και ρωτάει τώρα ένας άλλος. Και ποιος άλλος ζητάει εκλογές σήμερα?
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι Έλληνες. Ζητούν εκλογές. Δεν νομίζω ότι ζητούν όλοι οι Έλληνες εκλογές. Όλοι οι Έλληνες. Παρακαλώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Εν πάση περιπτώσει, ζητάει λοιπόν εκλογές ο κύριος Σιμίτης, συνταυτίζεται δηλαδή με το βασικό αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, διότι θεωρεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν μπορεί η σημερινή κυβέρνηση και πρέπει να πάμε σε εκλογές. Το ίδιο ακριβώς λέει και ο κύριος Σιμίτης. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι προσπαθεί με νύχια και δόντια, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σιμίτης να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για κακή του τύχη όμως, σκάνε διαρκώς θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι η αφόρητη σκιά του κυρίου Σιμίτη, φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τα εξοπλιστικά τα οποία σκάνε. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κύριο Παπαντονίου. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μεγάλη ληστεία, κύριε Σιμίτη, του χρηματιστηρίου. Και αποκαλύπτει, φίλες και φίλοι, ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ, η Contra News το πρωί που θα δείτε. Οι μυστικοί λογαριασμοί του Γιάννου οδηγούν στο μέγα σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο της Contra News της Πέμπτης, φίλες και φίλοι. Επιτέλους θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι για τη λαιλασία των επενδυτών. Οι μυστικοί λογαριασμοί του Γιάννου οδηγούν στο μέγα σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Οι τρεις νέοι λογαριασμοί του Παπαντονίου που αποκαλύφθηκαν αφορούν την εποχή του σκανδάλου για το χρηματιστήριο και δεν είναι από τα εξοπλιστικά. Με πρωταγωνιστές του γιγαντιαίου σκανδάλου που συντελέστηκε με τις μετοχές φούσκες στο χρηματιστήριο συνδέονται οι τρεις νέοι καυτοί λογαριασμοί του Γιάννου Παπαντονίου σε τράπεζα της Ζυρίχης, αποκαλύπτει Contra News. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, οι επίμαχοι μαύροι λογαριασμοί τροφοδοτήθηκαν από επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετείχαν στη λαιλασία εκατομμυρίων μικροεπενδυτών, οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους στην τεράστια πυραμίδα που είχε στήσει ο Κώστας Σιμίτης για να τροφοδοτήσει τα ταμεία των διαπλεκομένων συμφερόντων που τον στήριζαν με νύχια και δόντια. Η κίνηση των νέων λογαριασμών, γράφει Contra News, που εντοπίστηκαν σε ελβετική τράπεζα, επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο το τεράστιο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου που είχε βασικούς πρωταγωνιστές τον τότε Πρωθυπουργό Σιμίτη και τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών που επόπτευε την κεφαλαία αγορά, Γιάννο Παπαντονίου. Στη διάρκεια της θητείας του Παπαντονίου, στο Υπουργείο Οικονομικών, είχε στηθεί ολόκληρος μηχανισμός που προωθούσε την εισαγωγή επιχειρήσεων διαπλεκομένων επιχειρηματιών στο χρηματιστήριο, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που όριζε ο νόμος. Και είμαστε, φίλες και φίλοι, στην αρχή αυτής της υπόθεσης των τριών λογαριασμών που βρίσκονται στην Ελβετία. Κύριε Βελόπουλε, εάν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά που μόλις προείπα. Ξέρετε, να βρούμε τον κοινό τόπο. Η ιστορία των εξοπλισμών, επειδή κλήθηκα στον εισαγγελέα τρεις φορές εγώ όταν ήμουν βουλευτής για τα εξοπλιστικά, κυρίως για τα έγγραφα που αποκάλυψα τότε με το πρόγραμμα ΑΣΠΗ στον F-16, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Το Κισέα αποφάσιζε. Ούτε ο Παπαντονίου μόνος του, ούτε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μόνος του. Το Κισέα. Και εκεί στις υπογραφές έλειπε μία υπογραφή. Ξέρετε ποιανού ήταν? Του Γεωργίου Παπανδρέου. Όλοι οι άλλοι υπέγραφαν στις υπογραφές. Και ο Σιμίτης. Όλοι ήξεραν. Αυτό σημαίνει πολύ απλά, κύριε Λιάτσο. Εγώ δεν λέω ότι πήρε λεφτά ο άνθρωπος. Αν υπάρχει που υπάρχουν σκάνδαλα με τα εξοπλιστικά, κάποιοι τα πήραν. Εάν δεν μπορείς να κουμαντάρεις λοιπόν εσύ το δικό σου Υπουργικό Συμβούλιο, πώς θες να ξαναγίνεις πρόεδρος δημοκρατίας ή πρωθυπουργός της χώρας? Πώς μπορείς να έχεις άποψη για εκλογές? Αφού, επαναλαμβάνω, το Πασόκ είναι βουτυγμένο στα εξοπλιστικά μέχρι το λαιμό. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πήγαν και πήραν F-16, αυτά είναι η κλίση των εισαγγελέα, χωρίς να έχουν πρόγραμμα αυτοπροστασίας. Το ειδικό πρόγραμμα που έχουν όλα τα αεροσκάφη. Τα πέραν γυμνά. Και μετά ξαναγοράζουν και άλλα, επάνω, όπως τα αυτοκίνητα. Πατάκια, ξέρετε, τα πέραν έτσι. Mm-hmm. Και ανέβαινε η τιμή τους. Στην τιμή αυτή επάνω λοιπόν, χάσαμε τα αντισταθμιστικά, που είναι πάρα πολλά λεφτά. Τώρα πώς βρέθηκαν τρεις λογαριασμοί, βαφτιστήριο είναι ο Θοδωράκης, ή κάνω λάθος? Του κυρίου Σιμίτη, λέτε? Ναι. Έχει ακουστεί αυτό, δεν το γνωρίζω. Δεν το έχω... Φαντάζομαι λογικό είναι να έχει καλύτερη πληροφόρηση από εσύ και από μένα. Ναι. Λογικό είναι. Αλλά τώρα για να ξέρει ο Σιμίτης τρεις λογαριασμούς του Παπαντονίου στην Ελβετία, αν τους ξέρει αυτός, σημαίνει ότι ξέρει και άλλα. Γι' αυτό και κάθε 10 χρόνια μιλάμε μερικοί πρωθυπουργοί. Φεύγουν, εξαφανίζονται, στην κοντή μνήμη των Ελλήνων επενδύουν και επανέρχονται μετά αθριαβευτές. Ποιος? Ο κύριος Σιμίτης. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Για δείξτε λίγο τον κύριο. Δεν θέλω να ξανακάνω κανένα σχόλιο. Δεν υπάρχει λόγος. Για τον Μαντέλη τα ξέρουμε. Ναι. Πήρε, το παραδέχτηκε ο άνθρωπος. Ο κύριος Τσουκάτος θέλετε να πείτε κάτι. Αζερμπαϊτζάν. Ο Τσουκάτος είναι στρατηγός. Το είπε και ο ίδιος του. Στρατηγός και λοχαγός. Έχει ομολογήσει για τα 1 εκατομμύριο μάρκα. Ναι, έχει ομολογήσει. Δεν καταδικάστηκε όμως, κύριε. Όχι, δικάζεται τώρα. Έχουν παραγραφεί πολλά εκ των. Ακούστε, να μην λέμε ξανά στον ελληνικό λαό. Έχουν παραγραφεί πολλά. Πάρα, τα περισσότερα έχουν παραγραφεί. Ναι. Με τον νόμο Περιευθύνησης Υπουργών όλων των κομμάτων. Για να μην κοεδευόμαστε. Δευτέρι, ακόμα το άλλαξε. Άρα λοιπόν, κύριε Λιάτσο, ναι. Αυτό που μπορεί να βρεθεί είναι μόνο μαύρο χρήμα. Αν βρεθεί μαύρο χρήμα, όπως ο Χατζόπουλος, μπορεί να μπει φυλακή. Αλλιώς δεν μπαίνει κανένας φυλακή. Παραγράφησαν τα δικήματα. Μόνο για το μαύρο χρήμα μπορούν να μπουν κάποιοι φυλακοί. Για κανέναν άλλο λόγο.
Αυτά τα σκανδαλολογικά θεωρώ μας πάνε σε εκλογές. Λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν σε εκλογές αυτά. Θα χρησιμοποιηθούν σε εκλογές. Θα χρησιμοποιηθούν. Εδώ ένας φίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βλέπει το Πασόκ να ανεβαίνει και θέλει να το κοντέγγει. Καλά κάνει δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Έκλεισε. Ένας φίλος μου στέλνει, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επισημείται πάλι ως ταμείας για λογαριασμό του Πασόκ εισέπρατε ο Κώστας Γείτονας. Ο Κώστας Γείτονας, πρώην υπουργός. Για κάθε και ταμείας του Πασόκ. Για κάθε σύμβαση με τη Siemens του Χριστοφοράκου υπάρχει απόφαση του Μονάχου της Γερμανίας. 2% φίλες και φίλοι. Για κάθε σύμβαση με τη Siemens. Κύριε Λιάτσο, να πω κάτι. Παρακαλώ. Μου είπε κάτι ο Χριστοφοράκος που συνάντησα εγώ στο Βερολίνο. Το συνάντησα. Τον συναντήσατε εγώ στο Βερολίνο. Εγώ πηγαίνω στη Γερμανία, αφού ξέρετε ότι έχω διασπίσει την Ερβέ και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και πήραμε καφέ στην κεντρική πλατεία. Κυκλοφορεί ελεύθερα ο Χριστοφοράκος στην Γερμανία. Είναι Λουί Βιτών. Άμα βλέπει τώρα, ξέρει. Είναι Λουί Βιτών, μάλιστα. Και μου λέει ο άνθρωπο. Κυκλοφορεί ελεύθερα ο Χριστοφοράκος στην Γερμανία. Βέβαια, ήμουν βουλευτή τότε. Μου λέει, κοίταξε να δει. Αν να συλλάβουν εμένα, λέει, πρέπει να συλλάβουν όλου του υπουργού από το 1900. Ακούστε μου είπε. 54 και μετά. Το πρώτο σκάνδαλο που έσκασε, μου λέει, τη Siemens, το 1954 στην Ελλάδα. Δεν με πρόκειται να πιάσει κανένα, λέει. Εγώ θα είμαι εδώ μια χαρά. Δεν με αγγίζει κανένα. Μη σου πω, μου λέει, ότι μπορώ να γίνω και στην Ελλάδα θεραπευτή στο τέλο. Για να τα γράφουν όλα. Ο κύριο Τζανακόπουλο, φίλε και φίλοι, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Δημήτρη Τζανακόπουλο, σχολίασε τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού και είπε, ο κύριο Σιμίτη ήταν ο άνθρωπο που έβλεπε τι μίζε να περνούν. Ο κύριο Σιμίτη, ο οποίο. Για να δούμε τον κύριο Τζανακόπουλο. Ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος χτες έδινε και συμβουλές για καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, πώς θα πάει καλά η ελληνική οικονομία, θα μας πει ο κύριος Σιμίτης πώς θα πάει καλά η ελληνική οικονομία, ήταν ο άνθρωπος που είδε από μπροστά του, είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, να περνά η Siemens, το χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο κύριος Μαντέλης, ο κύριος Τσουκάτος, ο κύριος Τσοκατζόπουλος και ο κύριος Παπαντονίου. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι αυτό το οποίο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν ότι ο κύριος Σιμίτης βρέθηκε σε απόλυτη ταύτιση με τη σημερινή γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία ζητάει διαρκώς εκλογές και έρχεται και ο κύριος Σιμίτης να ταυτιστεί απολύτως με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι συμπτώματα ενός πολέμου του παλιού πολιτικού συστήματος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κατέληξε ο κύριος Τζανακόπουλος. Κύριε Κορκίδη, θα έρθω σε εσάς και στον κύριο Μιχελή. Και μάλιστα χθες ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι εμφανίζονται, λέει, φαντάσματα. Έτσι χαρακτήρισε και ο νόνο ήτο και αρχίζουν και κάνουν δηλώσεις και προσπαθούν να παρέμβουν στο πολιτικό παιχνίδι κτλ. Ναι, πράγματι και εμένα μου κάνει εντύπωση πώς ξεθάβουμε πρόσωπα από το παρελθόν τα οποία, εν πάση περιπτώσει, για λόγους που έχουμε βιώσει περισσότερο και τους γνωρίζουμε, τους έχουμε ζήσει, έχει αποδειχθεί ότι δεν έπραξαν καλά. Και αντί να βγουν να απολογηθούν, άκουσα μια πολύ αστεία δικαιολογία για το ασφαλιστικό. Μάλιστα, ναι. Από τη χθεσινή συνέντευξη, ότι δεν πέρασε το ασφαλιστικό το 2001, ο νόμος Γιαννίτση ο λεγόμενος τότε, γιατί μπήκαμε στο ευρώ το 2001. Το πώς μπήκαμε βεβαίως δεν έγινε πολύ κουβέντα. Και είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και εντάξει, λέει, δεν το κάναμε εμείς το 2001 γιατί κινδύνευε η κυβέρνηση. Ας το κάνω Καραμαλή το 2004. Κάτι. Κύριε Κορκίνη, να σας ρωτήσω κάτι, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Πείτε, ας πούμε, ότι ήσασταν εσείς ο υπεύθυνος για την είσοδό μας στην ΟΝΕ. Και έβγαινε μετά από χρόνια ο Επίτροπος επί των Οικονομικών στην Ευρωζώνη, ο κύριος Μοσχοβής, ένας σοβαρός κατά τεκμήριο άνθρωπος, και έλεγε ότι εσείς, ας πούμε, μας βάλατε στην ΟΝΕ με πλαστά στοιχεία. Δεν θα το απαντούσατε. Σαφέστατα θα απαντούσα, αλλά. Δεν θα βγαίνατε να πείτε, ρε, εσύ τι λες εδώ πέρα. Να σας πω κάτι. Το ζήσαμε αυτό. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στο ευρώ. Ναι, και μάλιστα δεν θα ξεχάσω τότε, εκείνη την εποχή, την καμπάνια την οποία κάναμε, να καταλάβει πρώτα ο Έλληνας τι είναι το ευρώ. Και λέγαμε τα λεφτά. Τα λεπτά, τα κέρματα, είναι λεφτά. Ναι. Καταφέραμε στο τέλος και κάναμε το 1 ευρώ μία δραχμή. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Κοιτάξτε τον μπουρμπουάρ το οποίο δίνουμε. Πώς αντιμετωπίζουμε το 1 ευρώ, που είναι 346 δραχμές περίπου. Λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Λοιπόν, και πραγματικά η συνέντευξη που άκουσα εχθές δεν μου πρόσθεσε κάτι. Αντίθετα, σχημάτισα, μπορώ να σας πω έτσι προσωπικά, ναι, ναι. Μια πολύ κακή εικόνα από έναν πρώην πρωθυπουργό, που ήταν 8 χρόνια πρωθυπουργός σε μια χώρα, κρατούσε χαμηλούς τόνους. Αλλά βεβαίως το πάρτι το οποίο γινόταν δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Και εσείς αναφέρατε τώρα τα όσα γνωρίζουμε. Τα όσα δεν γνωρίζουμε, τα όσα έχουν παραγραφεί, που είπε ο κ. Βελόπουλος. Τα περισσότερα. Πότε θα τα μάθουμε. Πώς φτάσαμε στα 328 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος. Ξαφνικά ένα κόμμα έφταιγε, ένας πρωθυπουργός έφταιγε.
ή όλο αυτό το κακό έχει ξεκινήσει από παλιά. Και αντί να βγει κάποιος, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ήταν αρχηγός αυτού του κράτους για 8 χρόνια, mm-hmm. να βγει και να πει ότι αυτά τα λάθη έκανα εγώ, ναι. να αποφευθούν αυτά τα λάθη, να δώσει κάποιες συμβουλές, βγήκε να το παίξει ότι εκείνος ήταν ο καλός, ο Άγιος Έτσι. Και ο υπεράνω όλο. Πάμε στον κύριο Μιχελή, να ακούσουμε το σχόλιο σας και βάλτε στη θέση μου λίγο τον κύριο Βελόπουλο, παρακαλώ πολύ. Είστε. Κύριε Μιχελή, τι λέτε? Και δείξτε στη θέση μου τον κύριο Βελόπουλο. Εύκολα μπορεί να αποδομήσει κάποιος ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα πρωθυπουργό με την θητεία του κυρίου Σιμίτη. Η εικόνα που δείξατε στο μόνιτορ της τηλεόρασής σας τον αποδομεί αφεαυτής. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε κυρίως στις πολιτικές που αποδόμησαν τον κύριο Σιμίτη και το Πασόκ που τότε ήταν στην εξουσία. Αυτές τις παραβλέπουμε. Τι πολιτικές ήταν αυτές? Είπε ο κύριος Κροκίδης ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στην ΟΝΕ. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Αλλά εκείνη την εποχή χειροκροτούσαμε η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι μπήκαμε στο σκληρό πυρήνα και. Λέμε σήμερα ότι. Ξέρετε, το μεταξύ αυτών συμβουλίο... ήταν και ο Κουρουπλής και ο Σπύρης και πολλοί άλλοι από το Πασόκ. Αφήστε το. Όχι, αφήστε το. Άνθρωποι δικοί σας είναι, κύριε Μιχελή. Δηλαδή, να σα πω κάτι. Μην εξαγνίζετε. Όχι, καλά. Τα φορτώνουν μόνο στο Σιμίτι, άλλοι δεν φταίνε. Οι δικοί μας είναι καλοί, αυτό λέτε τώρα. Δεν είπα καθόλου αυτό. Ο Κουρουπλής ήταν στο Πασόκ τότε. Παρακαλώ πάρα πολύ να μην με διακόπτε. Δεν είναι διάλογο κάνουμε. Αν θέλετε, διάλογο δεν κάνουμε. Όχι, διάλογο δεν κάνουμε. Παρακαλώ να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Του έχω χαρακτηρίσει. Εσεί είπατε θέλετε να κάνετε διάλογο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Κύριε Μιχελή, συνεχίστε παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Λέω λοιπόν εγώ, πράγματι φορτώνεται με όλα αυτά και ευθύνεται με όλα αυτά που είπα το κύριο Σιμίτης. Ήταν η εποχή που το νέο κομμάτι της ελληνικής ελίτ, οικονομικής και πολιτικής, τα νέα τζάκια, πέρασαν από την διαχείριση του συστήματος στην διαφθορά. Και αναφέρατε ένα σωρό σκάνδαλα διαφθοράς. Αυτός ήταν ο κύριος Σιμίτης. Το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι? Αυτή την πολιτική που εύκολα την καταδικάζουμε προσωποποιώντας το συγκεκριμένο πρόσωπο, να δούμε αν σήμερα ο ίδιος έρχεται να την στηρίξει υποστηρίζοντας την γερμανόφιλη ομάδα, δεν το λέω με κακό χαρακτηρισμό, γιατί ο ίδιος ξέρουμε τις επαφές που έχει ο αδερφός του στη Γερμανία, τη συμπάθειά του στο γερμανικό μοντέλο ανάπτυξης, της αυστηρής πειθαρχίας και δημοσιονομικού ελέγχου κτλ. Με το αντίστοιχο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που εκφράζεται από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ήταν τυχαία η χθεσινή του, προχθεσινή του παρουσία, εμφάνισή του και τα συγκεκριμένα που είπε και η κατάληξη ως επίλογος, ζητάμε εκλογές για να σωθεί. Αυτό είναι το σημαντικό ζήτημα που πρέπει να δούμε, δηλαδή τις πολιτικές που έκφρασε, εξέφρασε και πέραν του προσώπου του που φωτογραφίζεται δίπλα με άτομα τα οποία... υπό τη δική του καθοδήγηση. Δείξτε λίγο τη φωτογραφία τώρα που τοποθετείται ο κύριος Μιχελής, να την ξαναθυμηθούμε λίγο. Να την ξαναδούμε με ποιος ήταν. Θεωρώ ότι δεν ξεχνάμε εύκολα, αλλά δεν ξεχνάμε. Όχι, να... ο κύριος Μιχελής μιλάει για πολιτικές, έτσι. Και πάλι δείχνουμε πρόσωπα. Δεν θα δείξουμε πρόσωπα, κύριε Μάζο. Δεν θα δείξουμε πρόσωπα. Μια συμβουλή. Τι να κάνουμε, να αφήσουμε αυτά που λέει. Αυτά που λέει. Από κάτω βάλτε και ένα γόντιτ. Αυτά που λέει ο κύριος. Αυτά που λέει ο κύριος Σιμίτης. Που τι μας λέει? Μας λέει ο κύριος Σιμίτης ότι φταίει η άτιμη κοινωνία. Ότι είναι, λέει, όταν το ρωτήθηκε για τα εξοπλιστικά, ότι είναι, λέει, η διαφθορά. Κοινωνικό φαινόμενο. Αντί να καθίσει και να απαντήσει συγκεκριμένα να απαντήσει. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα. Βέβαια και η χθεσινή συνέντευξη, όσοι την παρακολουθήσατε, εσείς αξιολογείτε. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, μαθαίνουμε να λέμε πάντα την αλήθεια. Θα αξιολογείτε και τους καλεσμένους που έρχονται, αλλά αξιολογείτε και εμάς. Θα αξιολογείτε και τους δημοσιογράφους. Τις ερωτήσεις που κάνω εγώ, αν τις κάνω σωστά, αν που πολλοί μου λέτε ότι καμιά φορά, ας πούμε, παίρνω το μέρος του ενός ή του άλλου, θα βαθμολογείτε και εμένα. Δεν ξέρω πόσο πιέστηκε. Δεν ξέρω πόσο πιέστηκε ο κύριος Σιμίτης χθες. Πείτε, κύριε Κορκίδη, παρακαλώ. Πόσο δέχτηκε να πιεστεί, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι υπήρχε μια προσεννόηση. Εσείς δεν προσεννοήσετε με εμάς. Τι να συνοηθεί. Ότι θα απαντήσετε αυτό ή θα σας ρωτήσω εκείνο. Φαντάζομαι ότι εκείνος για να δεχθεί να δώσει αυτή τη συνέντευξη έβαλε κάποια όρια και μέσα σε αυτά τα όρια δέχτηκε και τις ερωτήσεις. Αυτό νομίζω. Ήθιστε σε δημοσιογράφου που είναι πολύ καλοί. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις που έπρεπε να. Εγώ τώρα να σας πω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Έχω πάρει αρκετές συνεντεύξεις από πρωθυπουργούς. Δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ καμία ερώτηση και καμία προσυνεννόηση. Εν ενεργεία. Εν ενεργεία πρωθυπουργών. Εν ενεργεία. Στην αποστρατεία υπάρχει το πρόβλημα. Όπως και στα debate το ίδιο, κύριε Κουργίδη. Δηλαδή τώρα, σαν να πάμε να πηγαίνουμε στα debate και να μας λέει ο κάθε ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς τι ερώτηση θα του κάνουμε.
Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Αυτό που μου έκανε αλγινή εντύπωση. Πιστεύω ότι υπήρχε ένα πλαίσιο. Υπήρχε, λέτε, εντάξει, είναι μια εκτίμηση την οποία την ακούμε με πολύ σεβασμό. Θα μιλήσει και η κυρία. Πάω στην κυρία Καραμαλή τώρα. Σας ζητώ συγγνώμη. Να δούμε την κυρία Καραμαλή, ναι. Ναι, κύριε Μιχλή. Εντάξει. Είπε ο κύριος Σιμίτης κάτι ότι φταίει η κοινωνία. Εγώ ήθελα να επισημάνω τούτο. Ότι δεν φταίνε αποκλειστικά οι πολιτικοί. Η κοινωνία όμως είναι αποδέκτης των πολιτικών και διαπλάθεται από τους πολιτικούς και ευρύτερα από άλλους κοινωνικούς μηχανισμούς. Δηλαδή υπάρχει μια, θα έλεγα ένα πινκ-πονγκ. Και ο στόχος και ο ρόλος της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ, των δημοσιογράφων και των πολιτικών με την καθημερινή τους στάση και στάση ζωής είναι αυτός. Να διαπαιδαγωγούν την κοινωνία να έχει σωστά αντανακλαστικά και να μην δέχεται εύκολα και άγεται και σύρεται προς τα δω και προς τα εκεί. Την εποχή Σιμίτη και των Ολυμπιακών Αγώνων, που σήμερα όλοι καταδικάζουμε και λέμε ότι είχαν ένα κόστος προϋπολογιζόμενο της τάξεως, αν θυμάμαι 40. Καλά, 8 με 10 δις και έφτασε στα 20. Ο, κύριε Κροκίδη, δεν πολύ, θυμάμαι. Πολύ παραπάνω. Να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Η ζημία δεν έχει αποτιμηθεί ακόμα. Δεν έχει αποτιμηθεί. Ακόμα δεν έχει η μοναδική ζημία. Πολιτική δύναμη που έλεγε να μην τολμήσουμε να πάμε. Το χρημάτων που δώσαμε εμείς, το έχω κάνει ερώτηση στη Βουλή. Παρακαλώ. Συγγνώμη γι' αυτό. Παρακαλώ. Έχω κάνει ερώτηση στη Βουλή όταν ήμουν βουλευτής. Δεν έχει γίνει ποτέ αποτίμηση των χρημάτων που δόθηκαν. Όχι του ελλείμματος, του προβλήματος. Δεν κάτσε ποτέ το κράτος να δει πόσα χρήματα δόθηκαν, πόσες υπερβάσεις δόθηκαν, έγιναν γιατί ήταν πολλές υπερβάσεις. Ήταν κατεπηγόντως τα έργα. Ήταν και έργα υποδομών που δεν υπολογίστηκαν για τους. Με αναθέσεις γίνανε και κορκίδες. Το συνολικό πακέτο πρέπει να ήταν 40 δις. Το παραπάνω είναι. Τότε, για να δείξω ας πούμε πώς επηρεάζονταν η κοινωνία και αποδέχονταν δεδομένα χωρίς να τα εξετάσει. Τότε μια συντριπτικά μικρή πολιτική δύναμη, ο τότε συνασπισμός του 3-3,5% είχε πει όχι οι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν γραμματέας τότε στο νομό Φθιώτιδας, πέσαν να μας φάνε οι πάντες. Μάλιστα. Τι λέτε για την πατρίδα? Κυρία Καραμαλή, τώρα έχω μία μεγάλη απορία. Να απαντήσω. Τώρα μιλάτε εσείς, θα απαντήσετε σε όλα. Αλλά σας θέσω και εγώ την απορία που έχω. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο κύριος Σιμίτης και να μιλάει με τον τρόπο που μίλησε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και η Νέα Δημοκρατία να μην έχει την ευαισθησία, να μην πω τίποτα άλλο, να βγάλει μια ανακοίνωση σχετική με αυτά που είπε ο κύριος Σιμίτης? Πραγματικά μου έχει προξενήσει κατάπληξη αυτό. Και ο κύριος Ζωσόπουλος. Παρακαλώ. Άλλο κύριος Ζωσόπουλος. Ο κύριος Ζωσόπουλος δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι στο επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε η επίσημη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι, δεν σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Σιμίτης πρόσθεσε κάτι καινούργιο στην δημόσια συζήτηση, μας έκανε σοφότερους. Ναι, ναι. Είναι γνωστό ότι η αιμονή που έχει με τον Κώστα Καραμαλή, αλλά θα θυμίσω ότι η κυβέρνηση Καραμαλή και αθωώθηκε στο θέμα του πεδίου πανηγυρικά και η κυβέρνηση Καραμαλή ήταν εκείνη που έκανε την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, που ξεκίνησε την ιδιωτικοποίηση, την παραχώρηση των λιμανιών στον ΟΛΠ, ακόμα και αυτό που χαμογελαστός ο κύριος Τσίπρας γενίασε με το τεράστιο έργο του Ιδρύματος Νιάρχου, ο Κώστας Καραμαλής το ξεκίνησε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας πολιτικός που δεν είναι ενεργός και θα τον κρίνει η ιστορία, σε αντίθεση με τον Κώστα Καραμαλή που είναι εν ενεργεία βουλευτής, σε αντίθεση με τον Κώστα Καραμαλή που αποτελεί ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή του τόπου. Και πραγματικά, για να σας πω την απόλυτη αλήθεια, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τζανακόπουλος, ο κ. Τζανακόπουλος, ταυτίζουν τον Σιμίτη με τον Μητσοτάκη γιατί ζητάει εκλογές, πραγματικά αυτό με ξεπερνά. Δεν μπαίνω καν να το αξιολογήσω ή να πάρω θέση από αυτού. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο αστείο, ναι, και τόσο γελίο. Και θα έλεγα στον κύριο Τζανακόπουλο να μαζέψει υπουργούς του που άλλα λένε το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το απόγευμα. Π.χ. Σκουρλέτης που ήταν πολέμιος της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και σήμερα είπε θα τα ψηφίσω και θα πω σε όλα ναι. Τον κύριο Τσακαλώτο που φέρθηκε κατά απαράδεκτο τρόπο στη μεσαία τάξη και στα φτωχά στρώματα, γιατί του ξέφυγε ο πόλεμος ενάντια στη φοροδιαφυγή. Ας κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά τους γιατί κυβερνούν. Ας θυμηθούν ποιους έχουν στις τάξεις τους όλο το παλαιό Πασόκ. Και δεν είναι μόνο αυτούς που είπε ο κύριος Βελόπουλος, είναι και πολλοί άλλοι. Και η κυρία Τζάκρη ήταν υπουργός στο Πασόκ, από ό,τι θυμάμαι. 52. Και η κυρία Κατσέλη, από όσο θυμάμαι, ήταν υπουργός. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος της Νέα Δημοκρατίας. Έτσι. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ ή θα τα πούμε όλα ή δεν θα τα λέμε. Γι' αυτό όταν θα έρθει εσά, μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε. Σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, η συντριπτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνά είναι προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ. Από το Σπίρτζι,
μέχρι την κυρία Τζάκρη, από τον Κουρουπλή μέχρι την κυρία Κατσέλη και ούτω καθεξής. Και βρήκε χρήσιμο συμμάχο. Άρα από εκεί και πέρα εμείς τώρα να ασχοληθούμε και να μπούμε στη διαδικασία ότι ο κύριος Σιμίτζης ζητά ό,τι και ο κύριος Μητσοτάκης, πραγματικά είναι πάρα πολύ γελίο και δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Μάλιστα. Φανταστείτε, φίλες και φίλοι, να είχε έναν υπουργό. Απλά κρατώ την τελευταία εικόνα. Έναν υπουργό υποκατηγορία, Κώστας ο Καραμαλής θα γινόταν. Λυπάμαι για ένα πράγμα. Έχει πέντε υπουργούς και δεν κουνιέται φίλο. Κύριε Λιάτσο, λυπάμαι για ένα πράγμα μόνο που δεν ζει ο κύριος Αγγέλου που έφυγε με αυτό τον καημό, για αλλά τον και ο κύριος Μπασιάκος. Μάλιστα. Που μετά θάνατο δικαιώθηκε. Η μοναχία θώθηκαν. Μισό λεπτό. Αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πάω, σε διαφημίσεις και σε εσάς και στον κύριο Σοφιανό. Και θα συνεχίσουμε με εσάς. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών.